Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Μανώλης ο Κρητικός και σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα νέο βίντεο μάχης και επιβίωσης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μετά το τελευταίο βίντεο που ανεβάσαμε για τα εργαλεία αυτοάμυνα στην Ελλάδα, έχει γίνει ένα φοβερό debate και ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο. Αυτό που έχω παρατηρήσει από κάτω από τα σχόλια είναι ότι γενικότερα υπάρχει πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση γύρω από την ελληνική νομοθεσία περί αυτοάμυνας και περί όπλων και ο κόσμος γενικότερα είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα κάνουμε το πρώτο μας Q&A. Q&A σημαίνει questions and answers, ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματά σας για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε και να αποκτήσουμε επιτέλους αυτή τη γνώση πάνω στην νομοθεσία περί αυτοάμυνας στην Ελλάδα. Δεν είναι τα πράγματα τόσο πολύπλοκα όσο φαίνονται, αλλά δεν είναι και τόσο απλά αν δεν έχεις τη γνώση. Πάμε να ξεκινήσουμε για να λύσουμε όλες μας τις απορίες. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει και προσπαθεί να μας κλέψει ή να μας σκοτώσει απειλώντας μας, εμείς θα μας νιάξει αν είναι παράνομο αυτό ή όχι? Οι αντιδράσεις του κάθε ενός από εμάς σε μια τέτοια περίπτωση είναι εντελώς εμβρασμό και θα προσπαθήσουμε να σώσουμε τη ζωή μας. Θεωρώ παράλογο να θεωρείται παράνομη αυτοάμυνα κάθε άλλο. Έπρεπε να είναι υποχρεωτική και νόμιμη. Αλλά όλα πάνε ανάποδα σε αυτή τη χώρα. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο πράγμα. Η αυτοάμυνα δεν είναι παράνομη. Η αυτοάμυνα είναι νόμιμη. Απλά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις. Είναι λογικό ο νομοθέτης να μην γνωρίζει ποιος θα χρησιμοποιήσει την αυτοάμυνα, με ποιο σκοπό, με ποιο τρόπο, κάτω από ποιες συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να φτιάξει κάποιους κανόνες. Θα σας δώσω λοιπόν ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μέσα στο σπίτι σου είσαι πατέρας δύο μικρών παιδιών, της Ανούλας και του Κωστάκη. Μία μέρα λοιπόν η Ανούλα και ο Κωστάκης τσακώνονται. Πηγαίνει λοιπόν ο Κωστάκης, πιάνει την Ανούλα και την αρχίζει τα χαστούκια. Η Ανούλα δεν αμήνεται. Πηγαίνεις λοιπόν, πιάνεις την Ανούλα και της λες: «Παιδί μου, τι έπαθες?» Κλαίει λοιπόν η Ανούλα σπαρακτικά, σου λέει: «Μπαμπά, ο αδερφός μου ο Κωστάκης με έσπασε στο ξύλο. Τι να κάνω την επόμενη φορά?» «Παιδί μου, δεν πρέπει να κάθεσαι να τρως ξύλο, θα αμυνθείς.» «Εντάξει», λέει η Ανούλα, «θα αμυνθώ.» Πηγαίνει λοιπόν στην κουζίνα, βγάζει ένα κουζινομάχαιρο και το βάζει στην τσέπη. «Τι κάνεις, παιδί μου, εκεί?» «Το έχω για να αμύνομαι», λέει η Ανούλα. «Αν μου ξαναεπιτεθεί ο Κωστάκης, να μπορώ να αμυνθώ.» Θεωρείς εσύ σαν πατέρας ότι θα πεις στην κόρη σου «μπράβο παιδί μου για τη σκέψη σου» ή θα της πάρεις το μαχαίρι και θα της πεις «σε παρακαλώ πολύ σοβαρέψου». Αυτός δεν είναι τρόπος για να αμυνθείς, να κουβαλάς μαζί σου ένα μαχαίρι και σε περίπτωση που σου επιτεθεί ο Κωστάκης να τον καρφώσεις. Αυτή είναι και η λογική του νομοθέτη. Δεν μπορεί να σου πει «έχε πάντα μαζί σου ένα μαχαίρι και κουβάλα το» αν σου τύχει κάτι στον δρόμο να αμυνθείς. Και επειδή λοιπόν δεν το ορίζει αυτό σαν νομοθεσία, γι' αυτό το λόγο και αν έχεις μαζί σου ένα μαχαίρι, σε περίπτωση ελέγχου δεν μπορείς να δικαιολογηθείς για ποιο λόγο το έχεις μαζί σου. Δεν μπορείς σαν δικαιολογία να χρησιμοποιήσεις τη φράση «το έχω για αυτοάμυνα, αν μου τύχει κάτι να προστατευτώ». Όπως ο πατέρας δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο στα παιδιά του, έτσι και ο νομοθέτης δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο να κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ελλάδα σαν νόμος, σαν νομοθεσία. Κάνω και έκανα box για γυμναστική, όχι αγωνιστικά, αλλά κάνω περίπου 4 χρόνια. Μία φορά λοιπόν στον δρόμο, χωρίς να φταίω και να δώσω αφορμή, πέρασε κάποιος με stop, παραλίγο να με τρακάρει και μου ζητούσε τα ρέστα. Κουβέντα στην κουβέντα πήγε να με χτυπήσει, τον απέφυγα γρήγορα, του έριξα μία μπουνιά, έπεσε ξερός κάτω και ράγισε και το σαγόνι του, είπαν οι γιατροί. Αποτέλεσμα, έχει περάσει ένας χρόνος. Πληρώνω δικαστήρια και δικηγόρο και τώρα εύχομαι να καθόμουν να με έδερνε γιατί θα την έβγαζα πιο φθηνά. Μία επίθεση για να δεχθεί άμυνα πρέπει να είναι άδικη. Πρέπει να είναι μία άδικη επίθεση. Εφόσον υπάρχει μία άδικη επίθεση, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της άμυνας. Στην άμυνα λοιπόν υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας. Τι σημαίνει αρχή της αναλογικότητας? Σημαίνει ότι το αμυντικό μέσο πρέπει να είναι ανάλογο με το μέσο της επίθεσης. Δηλαδή, στο σχόλιο που μας γράφει ο φίλος μας. Τον χτύπησες? Ναι. Σε χτύπησε? Όχι. Προσπάθησε να σε χτυπήσει? Ναι. Αρχή της αναλογικότητας. Δεν σε χτύπησε, τον χτύπησες. Άρα λοιπόν στο δικαστήριο εκεί μπορούν να πατήσουν για να σου προσάψουν τις κατηγορίες. Αυτός δεν σε χτύπησε, εσύ τον χτύπησες. Επίσης δεν μπορείς να αποδείξεις ότι προσπάθησε να σε χτυπήσει. Και ακόμα και αν προσπάθησε να σε χτυπήσει, δεν σε χτύπησε. Είναι η ίδια λογική
και πάλι του πατέρα με τα παιδιά. Για ποιο λόγο κλαις, Κωστάκη? Γιατί πήγα να ρίξω ένα χαστούκι στην Άννα, εκείνη το απέφυγε, με έβαλε κάτω και μ' άρχισε στις μπουνιές. Και το παιδάκι λοιπόν έχει σπάσει δύο δόντια και έχει σπάσει και τη μύτη του. Σίγουρα θα καταλάβεις ότι η Ανούλα βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Όμως ήταν κάπως υπερβολική αυτοάμυνα, γιατί ο Κωστάκης της έριξε ένα χαστούκι και εκείνη το απέφυγε. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σωματική βλάβη η Ανούλα, αντίθετα ο Κωστάκης είναι σακατεμένος. Σαν πατέρας λοιπόν, σίγουρα θα καταλάβεις το λόγο που το έκανε η Ανούλα, αλλά θα δώσεις άδικο στην Ανούλα για αυτή τη συμπεριφορά της. Αν μου επιτεθεί κάποιος με μαχαίρι, μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι σαν όπλο, παράδειγμα τούβλο, κλάδι, σίδερο? Ναι, εκτός κι αν κάνεις υπέρβαση της άμυνας με πρόθεση. Θα δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Ο Α πήγε και έκανε επίθεση στον Β με ένα μαχαίρι. Ο Β λοιπόν, τη στιγμή που είδε ότι πάει να του επιτεθεί ο Α, άρπαξε μία πέτρα και του την πέταξε στο κεφάλι. Χτυπώντας τον στο κεφάλι, αυτός λιποθυμάει και πέφτει κάτω στο έδαφος. Βρισκόταν σε νόμιμη αυτοάμυνα? Ναι. Και πάλι θυμηθείτε την αρχή αναλογικότητας. Από τη στιγμή που ο άλλος πήγαινε να το επιτεθεί με ένα θανατηφόρο όπλο, τότε και εκείνος χρησιμοποίησε την άμυνα που θεωρούσε αναγκαία για να μπορέσει να αμυνθεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί από το δικαστήριο για το πόσο ήταν νόμιμες οι ενέργειες που έκανε ή παράνομες. Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι ενέργειες αυτές είναι νόμιμες για να μπορέσει να προστατέψει τον εαυτό του και να αμυνθεί. Τώρα, ας πάρουμε το ίδιο σενάριο λίγο διαφορετικό. Ο Α επιτίθεται στον Β με ένα μαχαίρι. Εκείνος λοιπόν, τρομαγμένος, ορμάει κατά πάνω του και τον αφοπλίζει. Μόλις τον αφοπλίσει, σκοντάφτει λοιπόν ο Α, πέφτει κάτω και χτυπάει το κεφάλι του. Παίρνει λοιπόν τότε ο Β μία πέτρα και του τη χτυπάει στο κεφάλι. Εκεί λοιπόν είναι που έρχεται η υπέρβαση της άμυνας. Αφού το δίκαιο έχει επικρατήσει, οποιαδήποτε επίθεση παραπάνω θεωρείται υπέρβαση της άμυνας. Η άμυνα λοιπόν πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Αν η επίθεση τελειώσει, τότε πλέον δεν μπορείς να συνεχίσεις την επίθεση. Αυτή είναι η υπέρβαση της άμυνας. Δηλαδή έρχεται ο δολοφόνος με όπλο ή μαχαίρι να με σκοτώσει και εγώ δεν μπορώ να κάνω χρήση αυτά τα μέσα για την αυτοάμυνα μου? Στην Αυστραλία είμαι και υπήκοός της, πριν χρόνια κάποιο απόβρασμα μπούκαρε σε σπίτι δασκάλου του καράτε. Έφυγε ασήκωτος, αλλά μετά υπέβαλε μήνυση στον νοικοκύρη και ο νόμος καταδίκασε το θύμα και όχι τον θήτη. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις χρήση αυτών των αντικειμένων, ακόμα κι αν ο επιτιθέμενος είναι ένοπλος. Αναφερόμαστε στα όπλα που είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο με τα εργαλεία αυτοάμυνας στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα σχόλια βρίσκονται από εκείνο το βίντεο. Αναρωτιέται λοιπόν εδώ ο φίλος μας αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα όπλα τη στιγμή που κάποιος ένοπλος το επιτίθεται. Η απάντηση λοιπόν είναι όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όχι εξαιτίας της αρχής της αναλογικότητας που προαναφέραμε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν υπόκειται στο αν η επίθεσή του είναι μεγαλύτερου βαθμού από τη δική σου. Το πρόβλημα υπόκειται στο ότι διαθέτεις ένα όπλο παράνομα και το χρησιμοποιείς. Άρα κατηγορείσαι για οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Έφυγε λοιπόν ασήκωτος από το σπίτι ο διαρρήκτης, όπως μας λέει στο σχόλιο, και τον πελάτο βρήκε ο άνθρωπος ο οποίος επιτέθηκε στο διαρρήκτη. Θα το απαντήσω πάλι με ένα-δύο απλά παραδείγματα. Μπαίνει ένας διαρρήκτης μέσα σε ένα σπίτι. Πηγαίνει λοιπόν, παίρνει μία τηλεόραση και όπως φεύγει, σταματάει στην πόρτα και λέει: αποφάσισα τελικά να μην το κάνω, το μετάνιωσα. Αφήνει την τηλεόραση κάτω και λέει: βλακεί αυτό που έκανα εξ αρχής, πάω να φύγω. Εκείνη ώρα λοιπόν εσύ σηκώνεσαι, πηγαίνεις στην πόρτα και τον βλέπεις να βγαίνει από το σπίτι σου. Ωπ, του λες που πας ρε, ορμάς κατά πάνω του, τον πιάνεις και τον αρχίζεις το ξύλο. Του σπάς το κεφάλι και τελικά αυτός καταλήγει στο νοσοκομείο, όπου εσύ κατηγορείσαι στο δικαστήριο για ανθρωποκτονία. Αυτός μπήκε στο σπίτι σου με σκοπό να διαπράξει ένα έγκλημα, να κάνει μια διάρρηξη. Τελικά όμως δεν έκανε αυτήν την κλοπή για την οποία ήρθε να κάνει, εγκατέλειψε την προσπάθειά του, το μετάνιωσε και πήγε να φύγει χωρίς να ληστέψει το σπίτι. Ακόμα κι αν επιβίωνε από τις επιθέσεις σου και πάλι κατηγορούμενος θα ήσουν εσύ. Διότι ο βαθμός της επίθεσης της δικής σου είναι πολύ μεγαλύτερης
σημασίας από το βαθμό της εγκληματικότητας που πήγε να προκαλέσει εκείνος εισχωρώντας μέσα στο σπίτι σου. Όχι για να κλέψει, διότι είναι μία πράξη την οποία δεν ολοκλήρωσε. Έκανε μία καταπάτηση του ιδιωτικού σου χώρου. Έκανε μία καταπάτηση του ιδιωτικού σου ασύλου. Μπορεί να πατήσει σε κάποιο άλλο άρθρο, αλλά όχι στο άρθρο που θα πατήσεις εσύ για βαριά σωματική βλάβη ή ακόμα και θάνατο. Συνεπώς, όταν στο δικαστήριο υπάρχουν οι δικηγόροι από τη μία και από την άλλη πλευρά και ο δικαστής ο οποίος πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα, ο κάθε ένας θα θέσει τα δικά του επιχειρήματα. Θα κερδίσει αυτός με τα περισσότερα επιχειρήματα, καθώς επίσης και αυτός ο οποίος κατηγορείται ο πελάτης του για τη μικρότερη κατηγορία. Και με τις πράξεις σου έχεις ανεβάσει την κατηγορία σε σχέση με τον επιτιθέμενο πολύ υψηλότερα. Άρα κινδυνεύεις εσύ και όχι αυτός να κατηγορηθεί στο δικαστήριο. Επόμενη ερώτηση. Για ελβετικό σουγιά ισχύει ό,τι και για το στιλέτο. Εκτός από το μαχαίρι του, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να ανοίξουμε κάτι, π.χ. χειροπέδες. Είναι νόμιμο όμως αν το έχουμε πάνω μας και προσπαθήσουμε να αυτοαμυνθούμε με το μαχαίρι του. Αν έχουμε άδεια για οπλοφορία, μπορούμε να έχουμε πάνω μας ένα από αυτά τα όπλα. Ο ελβετικός σουγιάς δικαιολογείται. Δεν είναι νόμιμος, όμως δικαιολογείται. Η ελληνική νομοθεσία λέει πως κάθε μαχαίρι είναι παράνομο. Εκτός από τα μαχαίρια, των οποίων η χρήση τους δικαιολογείται. Δηλαδή για επαγγελματικούς λόγους, για εκπαιδευτικούς λόγους, για οικιακή χρήση και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ο ελβετικός σουγιάς, ναι μεν είναι μαχαίρι όπου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται, όμως μπορείς να δικαιολογήσεις τη χρήση του ότι το έχω ας πούμε μαζί μου για τα πολυεργαλεία που κουβαλάει πάνω και όχι για το μαχαίρι. Πρέπει να πέσει σε κάποιον πάρα πολύ περίεργο και ιδιόρυθμο, ο οποίος θα σου δημιουργήσει πρόβλημα επειδή έχεις μαζί σου έναν ελβετικό σουγιά. Προσοχή όμως, μπορείς να έχεις μαζί σου τον ελβετικό σουγιά σαν πολυεργαλείο, δεν μπορείς όμως να το χρησιμοποιήσεις για να αμυνθείς. Από τη στιγμή που το χρησιμοποιήσεις με σκοπό την άμυνά σου, πλέον θεωρείται όπλο. Δεν ήταν όπλο, θα θεωρηθεί όμως όπλο. Ακριβώς την ίδια λογική που έχω μαζί μου ένα μαχαίρι στην κουζίνα μου για να καθαρίζω ένα μήλο και να το φάω. Δεν είναι παράνομο να έχω στην κουζίνα μου ένα μαχαίρι, αν όμως μπει κάποιος μέσα στο σπίτι μου και με αυτό τον καρφώσω, τότε πλέον αυτό πιάνεται σαν όπλο όπου διέπραξα κάποιο έγκλημα. Πάβει να είναι το μαχαίρι που καθαρίζω το μήλο μου. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν ισχύει και με τον ελβετικό σουγιά. Είναι ένα πολυεργαλείο, το δικαιολογείς να το έχεις μαζί σου μέχρι τη στιγμή που θα το χρησιμοποιήσεις σαν αυτοάμυνα. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, πλέον είναι σαν να έχεις μαζί σου ένα όπλο. Είτε έχεις στιλέτο, είτε έχεις ελβετικό σουγιά, πλέον είναι το ίδιο για την ελληνική νομοθεσία. Και στην άλλη σου ερώτηση, λοιπόν, η απάντηση είναι όχι. Σε περίπτωση που έχεις άδεια οπλοφορίας, έχεις άδεια οπλοφορίας για ένα συγκεκριμένο όπλο, καθώς επίσης και για μια συγκεκριμένη χρήση αυτού του όπλου. Είτε είναι κυνηγετικό όπλο, είτε είναι όπλο σκοπευτηρίου, για αθλητισμό κτλ. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις όπλο, δεν νομιμοποιείσαι να κουβαλάς και οποιοδήποτε άλλο όπλο θέλεις εσύ. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες όπλων. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το ακούσετε ποτέ από κανέναν άλλον και δεν πρόκειται να σας το μάθει ποτέ κανένας άλλος. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι τα όπλα τα οποία χρειάζονται άδεια. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα όπλα τα οποία δεν χρειάζονται άδεια αλλά είναι παράνομα να τα έχεις μαζί σου και να τα χρησιμοποιείς. Και η τρίτη κατηγορία είναι τα όπλα τα οποία δεν χρειάζονται άδεια και έχεις δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσεις και να τα έχεις πάνω σου. Στην πρώτη κατηγορία είναι ας πούμε τα πυροβόλα όπλα. Οποιασδήποτε κατηγορία πυροβόλα όπλο. Μπορεί να είναι ένα 9, ένα 45, μπορεί να είναι μια καραμπίνα ή οτιδήποτε. Για να το έχεις στην κατοχή σου και για να το χρησιμοποιήσεις για το σκοπό που θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, πρέπει να έχεις την απαιτούμενη νόμιμη άδεια. Στη δεύτερη κατηγορία είναι ας πούμε τα εργαλεία που είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο για την ελληνική νομοθεσία πάνω στα εργαλεία, αν είναι νόμιμα να τα χρησιμοποιήσει ή όχι. Το pepper spray, ας πούμε, δεν χρειάζεται άδεια για να το έχεις, αλλά δεν μπορείς να το έχεις ούτε να το χρησιμοποιήσεις. Θεωρείται όπλο. Το ίδιο ισχύει και με ένα σουγιά, το ίδιο ισχύει και με ένα γκλόπ, το ίδιο ισχύει με όλα αυτά που είχαμε δείξει, μια σίδερο γροθιά κτλ. Απαγορεύεται να τα έχεις μαζί σου, απαγορεύεται να τα χρησιμοποιήσεις και δεν υπάρχει άδεια στην οποία να μπορείς να πάρεις για να τα έχεις και να τα χρησιμοποιήσεις.
Και στην τρίτη κατηγορία είναι τα αυτοσχέδια όπλα. Αυτοσχέδια όπλα δεν είναι ένα μαχαίρι στις φυλακές που φτιάχνουν με λάμα και με καλαμάγια και με πλαστικό και ξύνουν το πλαστικό και μετά βάζουν από κάτω ταινία, τη μονοτική κτλ. Δεν είναι αυτό το αυτοσχέδιο όπλο. Το αυτοσχέδιο όπλο είναι οτιδήποτε έχουμε γύρω μας που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με σκοπό να αμυνθούμε. Όπως είναι τα κλειδιά μας, όπως είναι τα κέρματα, όπως είναι ένα μπουκάλι, ένα ποτήρι, ένα βάζο, μια καρέκλα, ένα σκαμπό, μια τσάντα κ.ο.κ. Αυτά λέγονται αυτοσχέδια όπλα. Δεν χρειάζεσαι άδεια για να τα έχεις μαζί σου και επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσεις σε μια δύσκολη στιγμή. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να αμυνθείς και να προστατέψεις τον εαυτό σου ή να αμυνθείς για κάποιον τρίτο. Δεν μπορείς να έχεις έλεγχο στον κάθε ένα που τα χρησιμοποιεί και για ποιο λόγο τα έχει πάνω του. Ναι, εσύ θέλεις για αυτοάμυνα, άλλος όμως μπορεί να είναι τρελός, καταθλιπτικός, δεν ξέρω εγώ τι, και να σε ορμήξει και με αυτά να σε έχει στείλει. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία. Δεν κρίνουμε το εργαλείο, κρίνουμε την πράξη. Αν έχεις μαζί σου ένα όπλο, πώς μπορείς να αποδείξεις ότι το όπλο αυτό το έχεις καθαρά και μόνο για αυτοάμυνα? Όπως λέει ο φίλος μας πάρα πολύ σωστά, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Θα δώσω άλλο ένα απλό παράδειγμα. Βγάζει μια καινούργια θέση το κράτος, την οποία λέει: θέλω ελεγκτές οι οποίοι να κυκλοφορούν στο δρόμο και να ελέγχουν τους πολίτες για το αν έχουν πάνω τους όπλα ή όχι. Και διορίζεσαι εσύ για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Βγαίνεις λοιπόν έξω στο δρόμο, στο μοναστηράκι, προχωράς ή οπουδήποτε βρίσκεσαι, σε οποιαδήποτε πόλη, προχωράς, βλέπεις κάποιον μπροστά σου, τον σταματάς, λες: συγγνώμη κύριε, είμαι από τον έλεγχο περιοπλοφορίας στην Ελλάδα, θέλω να κοιτάξω αν έχετε κάτι πάνω σας. Τον ψάχνεις και βρίσκεις πάνω του ένα στιλέτο. Τη γυναίκα σου λέει αυτός: αυτό το έχω για αυτοάμυνα. Δεν το έχω για κανένα άλλο λόγο. Πώς μπορείς να είσαι βέβαιος αν αυτός πριν από 10 λεπτά δεν διέπλεξε κάπου μία ληστεία? Πώς μπορείς να είσαι βέβαιος ότι δεν κουβαλάει αυτό το στιλέτο διότι έχει προγραμματίσει να πάει να κάνει μία ληστεία και μόλις τον σταμάτησες πριν πάει να κάνει αυτή τη ληστεία? Πώς μπορείς να είσαι βέβαιος? Εκεί λοιπόν μπαίνει το δικαστήριο. Γι' αυτό όταν βρεθεί πάνω σου κάτι, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, σας έλεγα συνέχεια μπορεί να μπλέξεις. Διότι ο αστυνομικός ο οποίος θα το βρει πάνω σου θα σου πει: έλα μαζί μου, πάμε στο τμήμα να εξακριβώσουμε να δούμε ποιος είσαι και τι είσαι, γιατί το έχεις πάνω σου. Αν κριθεί αναγκαίο, θα σου τραβήξω και μία μήνυση, θα πας στο δικαστήριο και για να αποδείξεις για ποιο λόγο το είχες πάνω σου. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, από εκεί που δεν το περίμενες, μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος. Αυτό είναι το οποίο είχα αναφέρει πολλές φορές στο προηγούμενο βίντεο. Δεν μπορεί να ξέρει ο νομοθέτης για ποιο λόγο εσύ μπορεί να κουβαλάς μαζί σου ένα όπλο. Και δεν μπορείς ποτέ σε καμία περίπτωση να αποδείξεις ότι το έχεις καθαρά για αυτοάμυνα και δεν θα το χρησιμοποιήσεις για κάποιο άλλο σκοπό. Κουβαλάς μαζί σου ένα άξαπο σμητικό. Όσοι έχετε μπερδέψει την άκρη που ψεκάζει και τη φάγατε στη μάπα, ξέρετε. Εδώ λοιπόν ο φίλος μας δίνει μια άλλη ιδέα. Μας λέει ότι από τη στιγμή λοιπόν που όλα αυτά τα εργαλεία που δείχνουμε στο προηγούμενο βίντεο είναι παράνομα, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα άξ που προκαλεί τύφλωση και έτσι θα σε βοηθήσει σε μια κατάσταση ανάγκης όταν δεχτείς κάποια επίθεση. Ο νόμος λοιπόν περιοπλοφορίας ορίζει ότι όπλο είναι κάθε μηχάνημα που εκτοξεύει βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή αέρια και μπορούν να επιφέρουν κάκωση ή βλάβη της υγείας. Πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο είναι που πατάει και το pepper spray. Δηλαδή και το pepper spray και το ax, σύμφωνα με αυτό το άρθρο αυτής της νομοθεσίας, της ελληνικής νομοθεσίας, για τον ίδιο λόγο ακριβώς είναι παράνομα και τα δύο. Άρα είτε χρησιμοποιείς ax είτε χρησιμοποιείς pepper spray, αυτός μπορεί να σου κάνει μήνυση. Για ποιο λόγο θα σου κάνει μήνυση? Θα πατήσει πάνω σε αυτό το άρθρο και θα πει ότι μου προκάλεσε βλάβη στην υγεία μου εκείνη τη στιγμή. Ή μου προκάλεσε βλάβη στην υγεία μου μόνιμα, με κάποιο βεβαίωση από ένα γιατρό. Προσοχή λοιπόν στο τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τι όχι. Επόμενο σχόλιο. Ακούστε αρχάρι, αφήστε τα όπλα και τις πολεμικές τέχνες και μάθετε να τρέχετε. Μπείτε σε Mode Run Forest Run, επιτυχία 100%, ούτε σε πειράζουν, ούτε πειράζεις. Πολύ ωραίο βίντεο ρε παιδιά, όσοι ξέρετε να μου απαντήσετε ή ακόμα και ο διαχειριστής, για τα άλλα όπλα αυτοάμυνας, okay, ξέρω πως είναι παράνομα, αλλά για στιλέτα και πεταλούδες, ξέρω ότι αν δεν ξεπερνάει την παλάμη σου, δηλαδή αν είναι στο όριο της παλάμης σου, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για αυτοάμυνα. Αν ξέρει κάποιος, ας μου πει, και κακό δεν είναι, κρατάς κάτι όταν είσαι σε άμυνα, ο νόμος δεν το απαγορεύει. Ας το λήξουμε αυτό μια και καλή.
αυτά περί παλάμης, περί 10 πόντων, 12 πόντων, 9 πόντων κτλ. Κτλ. Είναι ένας αστικός μύθος. Δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία κανένα απολύτως άρθρο που να ορίζει μέγεθος λεπίδας για το αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Πάρα πολύ σωστά έχουν βγάλει την νομοθεσία με τέτοιο τρόπο, διότι δεν καταδικάζουν το εργαλείο σαν όπλο, καταδικάζουν την πράξη. Αν λοιπόν ο νομοθέτης έλεγε ότι ορίζουμε σαν νόμιμο όπλο τους 10 πόντους λεπίδα, τότε όλοι οι εγκληματίες θα πηγαίναν και θα αγοράζανε ένα μαχαίρι με 9,5 πόντους και θα κάνανε ελεύθεροι και ανενόχλητοι όλες τις εγκληματικές τους πράξεις. Οι αστυνομικοί θα κυκλοφορούσαν στον δρόμο με ένα χαρακάκι για να μετράνε αν τα όπλα που έχει ο καθένας πάνω του είναι νόμιμα ή όχι. Και ο ψαροντουφεκάς, ο οποίος πήγαινε για ψαροντούφεκο και είχε μαζί του ένα μαχαίρι 20-25 πόντους, θα ήταν παράνομος και θα μπαινε φυλακή. Δεν είναι λοιπόν θέμα αν το μαχαίρι είναι μεγάλο ή μικρό για να θεωρηθεί παράνομο ή νόμιμο. Έχει να κάνει με την εγκληματική πράξη που θα χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο εργαλείο σαν όπλο. Είτε είναι ένα μαχαιράκι τόσο δα μικρό, μπρελόξ τα κλειδιά σου και θα το χώσεις στο λαιμό κάποιου, είτε είναι ένα μαχαίρι τεράστιο το οποίο το έχεις, ας πούμε, σαν χασάπι στο μαγαζί σου και κόβεις κρέατα. Το αλυσοπρίωνο εντός της οικίας απαγορεύεται? Φοβούμε πως ναι. Κοίταξε να δεις. Μέσα στο σπίτι σου να έχεις αλυσοπρίωνο δεν απαγορεύεται. Τώρα, αν πάρεις το αλυσοπρίωνο στο χέρι και βγεις καμιά βόλτα στο Σύνταγμα, μάλλον θα έχεις πρόβλημα. Καλησπέρα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει ότι ακόμη και κάποια πολεμική τέχνη να ξέρεις και εμπλακείς κάπου, πάλι θεωρείς ο ίδιος ένα κινούμενο όπλο και μπορείς να μπλέξεις με τον νόμο. Αυτό ισχύει? Ισχύει εν μέρη. Δεν ισχύει ακριβώς έτσι, ισχύει εν μέρη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει η υπέρβαση της άμυνας. Η υπέρβαση της άμυνας γίνεται από πρόθεση ή από αμέλεια. Από πρόθεση σημαίνει ότι είχα σκοπό να βλάψω τον αντίπαλο έως αυτό το βαθμό που ενέργησα. Και από αμέλεια σημαίνει ότι δεν το έκανα επίτηδες, δεν γνώριζα τι έκανα. Ο νόμος λοιπόν λέει ότι ατιμόρυτος μένει όποιος μπορεί να αποδείξει ότι οι ενέργειες που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της άμυνάς του ήτανε συνέπεια του φόβου και της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση. Αν λοιπόν καταφέρεις να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι η επίθεση σου προκάλεσε φόβο και ταραχή, τότε δικαιολογείται η άμυνά σου ακόμα κι αν είναι υπερβολική η άμυνά σου, ακόμα κι αν έχεις κάνει υπέρβαση της άμυνάς σου. Στην περίπτωση που κάποιος είναι εκπαιδευμένος στις πολεμικές τέχνες, παραδείγματος χάρη ή στα μαχητικά αθλήματα ή ας πούμε σε αυτό που κάνουμε εμείς, σε συστήματα μάχης, αν είσαι εκπαιδευτής ή είσαι μαθητής, δεν μιλάμε τώρα για 5 μήνες και 6 μήνες και ένα χρόνο, είσαι μαθητής 5 χρόνια, 10 χρόνια μαθητής, ή είσαι εκπαιδευτής, είσαι δάσκαλος, πώς μπορείς πηγαίνοντας στο δικαστήριο να αποδείξεις στους ενόρκους και στους δικαστές ότι ενέργησες κάτω από φόβο και ταραχή? Πώς μπορείς να αποδείξεις ότι πανικοβλήθηκες? Εκεί λοιπόν σε κολλάνε στον τοίχο και σου λένε, σύμφωνα με την εκπαίδευσή σας κύριε, αποκλείεται να πανικοβληθήκατε, αποκλείεται να φοβηθήκατε. Αυτά που κάνατε είχατε πλήρη επίγνωση ότι τα κάνατε, άρα λοιπόν είσαστε ένοχος για τις πράξεις σας. Δεν είναι απλά άσπρα ή μαύρα τα πράγματα, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια. Αλλιώς θα έβγαινε το πόρισμα κατευθείαν στον δρόμο. Έλα εδώ, εσύ μπαίνεις φυλακή, εσύ βγαίνεις έξω κτλ. Αυτά τα αποφασίζει το δικαστήριο γιατί όλες οι περιπτώσεις είναι μοναδικές. Οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάπου πατάει αυτό μέσα στην ελληνική νομοθεσία. Δεν είναι ακριβώς όμως έτσι ότι το σώμα σου θεωρείται όπλο. Ποια η διαφορά του γκλοπ ή της σιδερογροθιάς με ένα σίδερο ή μια πέτρα που βρίσκεις στο δρόμο? Καμία απολύτως. Την ίδια ζημιά προκαλούν, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να θεωρούνται όπλα. Πρέπει να ονομαστούν απλά αξεσουάρ άμυνας και να νομιμοποιηθούν. Ειδικά το μαχαίρι μπορεί να φανεί χρήσιμο σε διάφορες καταστάσεις, π.χ. μπορεί να χρειαστεί να κόψει τη ζώνη αυτοκινήτου λόγω τροχαίου. Α, και τώρα στην Ελλάδα και με τα χέρια, αν χτυπήσεις ένα ληστή, πάλι εσύ φταίς, οπότε αν είναι να τον χτυπήσεις, καλύτερα να τον χτυπήσεις με γκλοπ. Έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά που αναφέρει εδώ σε αυτό το σχόλιο ο φίλος μας. Εκτός από το τελευταίο πράγμα που λέει ότι καλύτερα να τον χτυπήσεις με γκλοπ παρά με τα χέρια, διότι ούτως ή άλλως θα κατηγορηθείς, ούτως ή άλλως θα βρεις τον μπελά σου. Δεν είναι έτσι. Η
σωματική βλάβη που μπορεί να προκαλέσεις σε κάποιον άνθρωπο, είτε είναι από επίθεση είτε είναι από άμυνα, εμείς όμως πάντα μιλάμε για την άμυνα, χωρίζεται σε κάποιους βαθμούς επικινδυνότητας. Υπάρχει η απλή σωματική βλάβη, υπάρχει η επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπάρχει η βαριά σωματική βλάβη και υπάρχει και η θανατηφόρα σωματική βλάβη. Έχουμε λοιπόν 4 κατηγορίες σωματικής βλάβης. Η σωματική βλάβη που μπορεί να προκαλέσεις σε κάποιον είναι είτε από αμέλεια είτε σκοπούμενη. Έρεται το άδικο της πράξης σου για να αμυνθείς τη στιγμή που είσαι άοπλος. Αν σε βρουν με τον γκλόπ πάνω σου ή το χρησιμοποιήσεις και αμυνθείς με τον γκλόπ, τότε πλέον κινδυνεύεις να κατηγορηθείς εσύ για αυτή την επίθεση αντί για αυτόν. Ελπίζω φίλες και φίλοι, μέσα από αυτές τις ερωτήσεις που μας κάνατε, να πήρατε πολύτιμες γνώσεις και πολύτιμες πληροφορίες και να λύσατε κάποιες από τις απορίες σας. Προσπάθησα να επιλέξω τα σχόλια τα οποία επαναλαμβανόντουσαν πάρα πολλές φορές και να επιλέξω σχόλια τα οποία απαντώντας τα θα απαντήσω και όλα τα υπόλοιπα σχόλια που έχετε γράψει. Ξεκινάμε λοιπόν μια καινούρια σειρά με αφορμή αυτό το βίντεο, νέα σειρά Q&A. Θα μπορούμε λοιπόν να φτιάχνουμε βιντεάκια με ερωτήσεις και απαντήσεις για να μπορώ να σας καλύπτω όσο περισσότερες απορίες έχετε γενικότερα σε πολλά διαφορετικά θέματα. Αφήνω λοιπόν πάνω σας την επιλογή για το επόμενο Q&A. Γράψτε από κάτω από αυτό το βίντεο στα σχόλια τι απορίες έχετε και τι βίντεο θα θέλατε να φτιάξουμε. Μπορεί να είναι κάτι για τη γυναική αυτοάμυνα, μπορεί να είναι κάτι για την παιδική αυτοάμυνα. Σκεφτείτε τι απορίες έχετε, τι θα θέλατε να ξεδιαλύνουμε και γράψτε το από κάτω από αυτό εδώ το βίντεο. Θα συγκεντρώσω από κάτω τα σχόλιά σας και θα βγάλω το επόμενο Q&A. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, σας παρακαλούμε πολύ να πατήσετε από κάτω στο πλήκτρο που λέει μου αρέσει και δίπλα ακριβώς στο πλήκτρο εγγραφής. Θα σας εμφανιστεί ένα μικρό κουδουνάκι. Πατώντας το θα ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τις εγγραφές σας για να μπορούμε να συνεχίζουμε αυτό το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram. Στο Instagram ανεβάζουμε συχνά νέα που δεν θα μάθετε ποτέ εδώ στο YouTube, καθώς επίσης και τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν σχεδόν μία εβδομάδα πριν. Επίσης μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το νέο μας website getpavlaredi.gr. Όλα αυτά θα είναι σε link από κάτω στην περιγραφή για να μπορείτε να τα βρείτε εύκολα και γρήγορα. Είμαι ο Μανώλης ο Κρητικός και ως την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, μείνετε ασφαλείς.